Με Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, Κωστή, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Πού σε βρίσκουμε, εκτός των τυχών? Με βρίσκει, όχι. Αθήνα είμαι, κανονικά. Μια χαρά. Με επεξηγείτε κινητό, γιατί είχα μια υποχρέωση και δεν μπορώ να βλέπω στο σταθερό. Εντάξει. Από άδεια πώς πάμε? Από άδεια, τέλος. Πώς? Τέλος του μήνα, λέω. Στο τέλος του μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Προβλέπετε άλλωστε. Μιχάλη, διαβάζω μια ωραία συνέντευξη του Γιώργου του Κασναφέρη στον Καζέτα. Λέει ότι ήμουν Ολυμπιακός. Και εντάξει, νομίζω ότι το ότι του παραδέχεται. Πώς. Λέω, έπεσε από τα σύννεφα ή από την καρέκλα που ο Κασναφέρη του Ολυμπιακού. Αυτό πήγα να πω τώρα, ναι, ότι δεν έπεσα ούτε από τα σύννεφα ούτε από την καρέκλα. Αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος το λέει. Εντάξει, το ξέραμε. Αλλά το ότι το λέει είναι επίσης σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει μια αλφα ιστορία στο ποδόσφαιρο, έτσι, και σαν διαιτητής και τώρα σαν στέλεχος ομάδων. Αν θες την άποψή μου, αδείξε λίγο τον εαυτό του, γιατί κατά την άποψή μου τα προσόντα του ήταν για να έχει γράψει ιστορία στην ελληνική διαιτησία ως ένας από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές. Ναι. Άρα υπήρξαν αποφάσεις στην καριέρα του, όπως εκείνο το πέναλτι του Αλεξανδρού στην Καβάλα. Όντως. Όλο αυτό την δυνατότητα που είχε να... Ήταν ένας καλύτερος διαιτητής από τον κύριο Βασάρα, ας πούμε. Ναι. Όταν ήθελε ήταν καλύτερος διαιτητής από τον κύριο Βασάρα. Λέει και για αυτό το πέναλτι του Αλεξανδρή. Δεν άκουσα. Λέει και για το πέναλτι του Αλεξανδρή στην Καβάλα, στη συνέντευξη. Ναι. Εντάξει. Okay, νομίζω ότι άφησε το στίγμα του. Έτσι, τουλάχιστον είναι ένας straight άνθρωπος, ένας ντόμπρος άνθρωπος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, αυτό έχω εισπράξει. Από όσες ώρες τον έχω ακούσει και έχει τοποθετηθεί δημόσια. Και αυτό εισπράττω και από τη σημερινή συνέντευξη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Σήμερα έχουμε Άρης Ολυμπιακός υλικό. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έρχεται με απουσίες όμως. Με αρκετές απουσίες. Ναι, για τον Ολυμπιακό η πρόβα ήταν το σαββατιάτικο μάτς με την Άλκμαρ. Αυτό εδώ είναι για να δει και κάποιους άλλους παίκτες και να κάνει και κάποιες άλλες δοκιμές. Ναι. Οπότε για τον Άρη είναι πιο σημαντική πρόβα, γιατί γι' αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό φιλικό που έχει να δώσει μέχρι τα δύο μάτς με την Κόμελ. Και ο Άρης έχει ανάγκη και περισσότερο από τον Ολυμπιακό μάτς, γιατί είναι μια τελείως καινούργια ομάδα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Ναι, όντως. Δεν έχουν κάνει ακόμα φορές στην φανέλα, δεν έχουν παίξει σήμερα να παίξουν μερικοί από αυτούς. Ο Άρης χρειάζεται μάτια να μοντάρεται. Ο Ολυμπιακός επίσης θα μάθει με την Μακάμπη, θα παίξει με 8-9 Χαρσινούς και έναν-δύο μεταγραφές του καλοκαιριού. Είναι πιο εύκολη η δουλειά του μονταρίσματος για τον προπονητή, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τα δύο μάτια με την Μακάμπη, γιατί στην πορεία μπορεί να αλλάξει πολύ και ο Ολυμπιακός. Αλλά και τον Άρη που θα έχει, θα μάθει την Κόμελ 5-6-7 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα μεταγραφές ενώ του καλοκαιριού. Εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να πιάσει υλικά μέσα τα οποία θα προσπαθήσει γρήγορα να μοντάρει την ομάδα ο Μπούργος. Ναι, έτσι είναι. Και βεβαίως υπάρχει έτσι και μια, ας το πω, ανυπομονησία από τον κόσμο, γιατί, για τον Άρη τώρα λέω, γιατί βλέπει αρκετά νέα πρόσωπα με καλές, ας το πούμε, περγαμηνές ή τέλος πάντων ενδείξεις ότι μπορούν να βοηθήσουν ίσως περισσότερο από τους προηγούμενους, αλλά το δίχως άλλο είναι ακόμη νωρίς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Να δούμε σήμερα τι θα κάνουν, έτσι, οι όποιοι παίξουν, και νομίζω μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Αλήθεια είναι. Όσο περνάει ο καιρός και παίζει περισσότερα και φιλικά και επίσημα, ο Άρης τόσο περισσότερο θα καταλαβαίνουμε και πού το πάει ο Μπούργος. Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι ούτε για το, πώς να το πω, για την ενδεκάδα, για το μοντάρισμα. Ναι. Για το θέλει να πέσει 3-5-2. Στο τελευταίο φιλικό ξανά πέσει 4-2-3-1. Μας μπέρδεψε λίγα έχει πάλι. Ναι, σωστά. Βέβαια έχω ξαναπεί ότι οι ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει και κυρίως η ακραίοι μπακ μας δείχνουν ότι η λογική του είναι να παίξει πολύ με 3-5-2. Αλλά θα πρέπει να το δούμε σε κάποια τελικά αυτό για να το καταλάβουμε. Γιατί σαν λέω, στο τελευταίο έπαιξε 4-2-3-1. Ήταν τελείως διαφορετική η δοκιμή. Ναι. Ποιοτικά βλέπουμε πάντως αναβάθμιση, έστω θεωρητικά.
Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν θέσεις στις οποίες μπορούμε να υποθέσουμε, πώς να το πω, βάσιμα ότι θα έχουμε αναβάθμιση. Δηλαδή, το ξαναπεί, ο Καμαρά μπορεί να ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά ο Γκρέι είναι ένας πολύ καλύτερος σεντερφόρ. Ναι. Λέω ότι κατά ανάγκη είναι καλύτερος παίκτης, αλλά είναι σίγουρα καλύτερος σεντερφόρ. Λέω ότι ο Άρης είχε μια εγγύηση σε σχέση με το κέντρο της αμυνάς του, που είναι μια πολύ σημαντική εγγύηση, αλλά οι παίκτες που παίρνουν για τα άκρα της αμυνάς του, ο Μεν Πίρσμαν, το ξέρουμε πολύ καλά από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και άρα δεν έχουμε αμφιβολίες, ναι, για το ότι είναι ένας παίκτης που σταθερά σε 7 και που μπορεί σε μάτς να σου δώσει και 7,5-8. Και ο Ντουμπάγιο είναι μια περίπτωση που σε σχέση με τον Μπακατά, ας πούμε, που παρέμεινε στο ρόστερ, το βιογραφικό του αυτός είναι πιο λαμπερό, πιο σημαντικό, η καριέρα του είναι πιο σημαντική, πιο λαμπερή. Μπορούμε να μιλήσουμε για αναβάθμιση στα άκρα της άμυνας. Τώρα ξαναδιαβάζω ότι ο Άρης ξανασκέφτεται για το Ματίγια. Ναι, όντως. Αφορά τον άκρη. Λέω ότι είναι λογικό. Λέω ότι είναι λογικό. Ήταν παράλογο, έμοιαζε παράλογο στα μάτια μου όλο αυτό το ξύλωμα της περσινής ομάδας. Με ποδοσφαιριστές, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Ματίγια, Ενδιαγέ, Τάσα, Μπερτόγλιο, Γκάμα, Καμαρά. Οκ, κάποιοι από αυτούς ήταν φυσιολογικό να φύγουν. Κάποιοι άλλοι ήταν φυσιολογικό, κάποιος άλλος ήταν φυσιολογικό να πουληθεί. Ναι. Αλλά αν δεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μπορείς να πεις ναι, το καταλαβαίνω. Αν τις δεις όλες μαζί, για μια ομάδα που πέρυσι πέτυχε, λες εδώ μήπως υπήρξε μια υπερβολή. Και νομίζω υπήρξε υπερβολή. Και μία από τις περιπτώσεις που φαίνεται ότι επανεξετάζει ο Άρης είναι ο Ματίγια, γιατί προφανώς okay, δεν τα προορίζεται για βασικός, αλλά πάντα χρειάζεται έναν ποδοσφαιριστή στον άξονα πια ο Άρης δεν έχει κανέναν. Δεν έχει κρατήσει κανέναν. Έχει κρατήσει μόνο τον Ντουκουρέ που είναι στην ομάδα ένα εξάμηνο. Σωστά. Αυτός είναι ο πιο παλιός του και δικός του. Καταλαβαίνει ο Άρης ότι ενδεχομένως εκεί υπερέβαλε λιγάκι και ότι μέσα στο rotation, μέσα στο roster, πρέπει να υπάρχει και ένα παιδί που είναι μια σταθερά στον Άρη τα τελευταία χρόνια, που ξέρει τι μπορεί να περιμένει, που ακόμα και αν δεν τον έχει βασικό, ξέρει ότι όταν θα μπει στο μάτι θα σου προσφέρει πράγματα. Είναι, μου μοιάζει πολύ λογική η στροφή σε αυτή την ειδήση. Καταλαβαίνω ότι ο Άρης, εκτός όσον ο προπονητής του, θα παίξει πολύ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, λογικά θα πάρει και άλλο κεντρικό αμυντικό, παρά την παραμονή και του Μπεναλουάν. Νομίζω χρειάζεται και άλλο κεντρικό αμυντικό. Ναι. Αποφασίσει ο προπονητής του να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Εκτός και αν έχουμε μετατόπιση, το είδαμε σε κάποια φιλικά του Πίρσμαν στο κέντρο της άμυνας. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, αν πούμε ότι ο Πίρσμαν θα καθιερωθεί ως κεντρικός αμυντικός, χρειάζεται έναν ακόμη backup. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν στόπερ για να έχει επιλογές για την τριάδα. Που φαντάζομαι το βασικό κριτήριο στον στόπερ που αναζητεί ο Άρης είναι η ταχύτητα. Θέλει έναν γρήγορο δηλαδή κεντρικό αμυντικό που θα τον βοηθάει πολύ στην τριάδα των στόπερ μαζί με Μπράτες και Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνος θα παίζει από τη μία πλευρά της τριάδας, αυτός που θα έρθει λογικά θα παίζει από την άλλη και ο Μπράμπετς θα παίζει στο κέντρο της τριάδας των στόπερ κάτι σαν λίμπερο. Φαντάζομαι ότι ο Άρης θα πάρει σίγουρα έναν ακόμη center forward, το ξέρουμε, δεν θα είναι σαν τη μήνα, θα δούμε ποιος θα είναι, αλλά φαντάζομαι έναν τέτοιο τύπου forward, όχι τόσο πολύ περιφερειακό, λίγο πιο παίχτη που θα ζει περισσότερο, θα πατάει περισσότερο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάτι για τον Ιάνγκ ακούστηκε, κάτι για τον Ιάνγκ. Το διάβασα κι εγώ. Ναι. Μοιάζει αρκετά δύσκολη περίπτωση. Όντως, αυτό θα λέω. Αλλά θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Και υπάρχει και μια λύση ακόμα. Βεβαίως σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το παιδί που ήρθε από το Sporting Λισαβόνας. Ο Καμάτσο. Ο Καμάτσο, σωστά, όπου θα του δώσει μια λύση στα extreme. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε τι 3-4 τι θα παίξει ο Μπούργος. Θα παίξει 3-4-2-1, θα παίξει 3-4-1-2, θα παίξει 3-4-3, θα παίξει 3-5-2 με 3 κεντρικά half straight. Εκεί, αν συμβεί αυτό, έχει πάρα πολλές επιλογές. Ναι. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και αν ο Ματέο πάει στον άξονα, υπάρχει ο Ιτούρμπε για να παίξει το 2, αν παίξει, επαναλαμβάνω, 3-5-2 με 3 καθαρόιμα κεντρικά half. Υπάρχει ο Μαντσίνη, υπάρχει ο Γκρέι, υπάρχει ο Πάλμα.
Είναι πολλές οι επιλογές. Γι' αυτό νομίζω δεν θα είναι 3-5-2 καθαρό. Θα είναι ή 3-4-3 ή 3-4-2-1 ή 3-4-1-2. Για να μπορεί να πάρει και πράγματα από αυτούς τους πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς που έχει. Τον Μουκτούρμπε, τον Μαντσίνι, ναι, και τον Ματέο Γκαρσία. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει για άλλο εξτρέμ. Διαβάζω ότι θα προχωρήσει και για άλλο εξτρέμ. Νομίζω αν θα γίνει αυτό θα γίνει αργότερα. Νομίζω ότι αυτό που τον καίει τώρα είναι ένας ακόμη κεντρικός χαφ, ο Ματίγια για παράδειγμα μείνει, ένας ακόμη στόπερ και ένας ακόμη σεντρεφόρ. Έχει δηλαδή ακόμη δρόμο. Θα δούμε και το σημερινό φιλικό πώς θα πάει. Για πάμε λίγο και στον... Έχει δρόμο, αλλά δρόμο, ναι, με αυτούς που έχει πάρει μπορούμε να υποθέσουμε ότι η βασική δεκάδα την έχει. Ναι. Δηλαδή με τον Γκρέι στην κορυφή της επίθεσης, με Μαντσίνι, Τούρμπε από πίσω, με Ντουκουρέ, Διόπ κεντρικά χαφ, με ο Ντουμπάγιο και Πίρσμαν, ακραίους. Πιθανό. Θα δούμε τώρα που θα παίζει ο Πίρσμαν. Στόπερ, οκ, τους βασικούς τους έχει. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι την έχει την βασική εντεκάδα. Έτσι είναι. Εννοώ για τα δύο μάτια την κόμμα. Τώρα αν έρθει ο Σεντερφόρ και είναι τέτοιας ποιότητας θα παίξει βασικός, προφανέστατα θα μπει βασικός. Για αν έρθει άλλος κεντρικός στάθμος με τέτοιας ποιότητας, προφανώς θα διεκδικήσει θέση από τον Διόπ, τον Ντουκουρέ, τον Ταμπό, που είναι λίγο πίσω και αργότερα μπορεί να γίνει βασικός στη θέση του Ντουκουρέ. Εγώ αναφέρομαι τώρα στα δύο μάτια την κόμενη. Ναι. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται εκεί. Κέρδισε τη Σταντάρ στο φιλικό 1-0. Επέστρεψε τώρα η ομάδα. Ψάχνει να πάρει ένα ακόμη παίκτη, αυτόν τον Βενεζουελάνο, τον Σοτέλδο. Τι εικόνα αποκόμισες μέχρι στιγμής? Καταρχάς, ο Σοτέλδο είναι, θα είναι και η πρώτη μεταγραφή, αν γίνει, που έχει διαλέξει ο Λουτσέσκου. Δεν έχει εγκρίνει, γιατί όλες έχει εγκρίνει προφανέστατα. Ναι. Αλλά τον έχει προτείνει ο ίδιος, τον έχει επιλέξει ο ίδιος και έχουν εγκρίνει οι υπόλοιποι. Το λέω γιατί είναι ένα παιδί που το ήθελε πάρα πολύ και όταν ήταν προπονητής στην ενδιάμεση φάση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ στην Σαουδική Αραβία. Α, τον ήθελε. Ναι. Ένα παιδί που το είχε δει από εκεί πολύ και το ήθελε πολύ. Και τώρα που η ομάδα έχει ανάγκη από επιθετικό χαφ, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για τον Λουτσέσκο αυτή τη θέση, το είχε διακρίνει από τα πρώτα φιλικά. Ήλπιζε, όπως αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά αδικαιολόγητα, στον Ελκαντουρί, ναι, αλλά δεν. Δεν. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον, τον ΠΑΟ, που αλλιά τα δείχνει μια συνέχεια, τίποτα άλλο με στιγμής, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Κουαλιάτα αυτή τη στιγμή υπολογίζεται πολύ περισσότερο ως αριστερό εξτρέμ. Βεβαίως προσωρινά και για τα μάτια με τη Λεύσκη του λύνει λίγο τα χέρια η εν τέλει ανανέωση του συμβολέου του Βίσεσβαρ, που και αυτό για τον Λουτσέσκου ήταν ένα αγκάθι. Ναι. Νομίζω ότι τώρα σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν μιλάει ο Λουτσέσκου. Η παραμονή του Βίσεσβαρ και ο Σοτέλδο, με τον οποίο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ και νομίζω είναι κοντά και να τον αποκτήσει, είναι ξεκάθαρα το χέρι στο τραπέζι από τον Λουτσέσκο. Ναι. Και είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό στις ομάδες. Είναι απαραίτητο. Όταν ο προπονητής καταλαβαίνει ότι στο σχεδιασμό του λείπουν ένα-δύο πράγματα τα οποία ο ίδιος θα θεωρεί σημαντικά, είναι καλό να κάνουν στην άκρη οι υπόλοιποι και να ικανοποιούν τα θέλω του στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της κάθε ομάδας. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει τώρα εδώ, σε αυτή τη φάση του ΠΑΟΚ, ότι το χέρι στο τραπέζι του Λουτσέσκου ήταν παιδιά να μείνει ο Μπίσεσβαλ, λύστε αυτή τη διαφορά που με ταλαιπωρεί εδώ και 10 μέρες των 50-100.000, δεν ξέρω ναι, πόσο ήταν. Να το έχουμε, να τον έχουμε. Ναι, διότι ναι, okay, δεν είναι για βασικό και δεν θα φτιάξουμε την ομάδα πάνω του, αλλά χρειαζόμαστε μια έμπειρη λύση, ειδικά τώρα στις αρχές μπορεί να μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη. Και επίσης πρέπει να πάρουμε και έναν παίχτη στο 10. Είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να περιμένουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε ανάγκη έναν παίχτη στο 10, όχι μόνο για τα μάτια του Λεύσκη. Μετά τα μάτια του Λεύσκη έρχεται κι άλλος προγραμματικός και μετά κι άλλος προγραμματικός. Άρα από εδώ και στο εξής τα μάτια των ΠΑΟΚ τα επίσημα θα είναι το ένα πίσω από το άλλο. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει επίσημο μάτς. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Ήταν επιτακτική ανάγκη γι' αυτόν μετά και με τον τραυματισμό του Ελκαντουρί, ο οποίος παίχτη στο 10.
Και είναι ένας παίκτης που διαλέγει ο ίδιος και τον ξέρει πολύ καλά ο ίδιος, ξαναλέω, και στην Σαουδική Αραβία. Αν έρθει και αυτός, σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ είναι οκ. Okay. Έχει τον μεγάλο πονοκέφαλο με τον Σέντερ Φορ, λόγω του τραυματισμού του Ολιβέιρα. Του Ολιβέιρα. Ναι, που είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Μια χαρά ο Κούτσιας και μακάρι να δώσει ευκαιρίες στον Τσέσκου. Το ξαναλέγα και την Παρασκευή στον Γιώργο, αν μπορείς να ψέξεις για κάτι τον Λουτσέσκο όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορείς να το κάνεις είναι ότι δεν εμπιστεύεται εύκολα νέα παιδιά. Πρέπει να φτάσεις στο αμήν για να εμπιστευτεί νέα παιδιά. Δεν έχει να κάνει με κάποιο νέο, έχει να κάνει γενικά με τους νέους. Ένας προπονητής που προτιμά τους έμπειρους σε σχέση με τα νέα παιδιά. Αλλά όμως ο Πάκος αποδεδειγμένα έχει νέα παιδιά στις ακαδημίες του που αρχίζουν να πάρουν ευκαιρίες. Και τα λέω αποδεδειγμένα, λέω Κιόλης, πουλήθηκε με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αποδεδειγμένα ήταν ένα παιδί που έπρεπε να έχει πάρει ευκαιρίες. Δεν τις πήρε στην πρώτη παρουσία του Λουτσέσκου, τις πήρε από τον Πάμπλο Γκαρσία. Λέω αποδεδειγμένα γιατί αναφέρω τις περιπτώσεις Τσιγκάρα και Λίρατζη, που ο Λουτσέσκου δεν τους εμπιστευόταν. Πέρασαν 4-5 μήνες για να τους εμπιστευτεί, δεν τους έβαζε ούτε λεπτό. Από ανάγκη, αφού έσκασε το ρόστερ, τους χρησιμοποίησε και όταν τους χρησιμοποίησε, κατάλαβε ότι κακώς έκανε και δεν τους χρησιμοποιούσε. Και στην πορεία εξελίχθηκαν σε βασικά γρανάζια της μηχανής του ΠΑΟΚ. Μακάρι να συμβεί και με τον Κούτσια. Δηλαδή να είναι η στιγμή να πάρει έστω και αναγκαστικά την ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσει και να γίνει μέλος του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν λέω κατά ανάγκη βασικός, αλλά λέω ένα παιδί που θα παίζει, το παίζει ο Τσιγκάρας, ας πούμε. Αλλά δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα η απουσία του Ολιβέιρα. Θα λείψει σίγουρα και τα δύο μάτια με τη Λεύσκη. Να δούμε όλα πάνε καλά και πάω την περάσει τη Λεύσκη, αν θα προλάβει και τα επόμενα και σε τι κατάσταση θα είναι. Το θα πούμε επόμενο. Αλλά τέλος πάντων έρχεται και ο Μπράντον, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, για να δώσει μια επιπλέον επίθεση. Προφανώς θα είναι ο βασικός από τα δύο μάτια με τη Λεύσκη εφόσον έρθει. Αλλά και ο Κούτσιας εκεί είναι για να βάλει λύση. Το καθόλου τον Πάουκ είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που έχει δεν μπορούν να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή ο Ζίβκοβιτς δεν είναι ένας εξτρέμ που μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κουαλιάτα, ο Πίστεσβαρ, η επόμενη λύση για την κορυφή της επίθεσης στο μυαλό του Λουτσέσκου να φανταστείτε ήταν ο Ελκαντουρί. Δεν θα τον έχει ούτε αυτόν. Οπότε είναι πολύ μετρημένα τα κουκιά και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και τον Κούτσια ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση της σεζόν. Ναι. Γι' αυτό το Σολτέλδο έχουμε εικόνα. Εντάξει, λέγονται κάποια πράγματα, βραχύσωμος, γρήγορος κτλ. Έχουμε κάποια εικόνα. Και για να τον θέλει τόσο πολύ ο Λουτσέσκου προφανώς κάτι θα έχει δει. Ναι. Είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Δεν λέω ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά από όσα έχω δει και από όσα ρώτησα και έμαθα, ένας παίκτης με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, με νεύρο, δεν είναι δηλαδή ένα δεκάρι από αυτά τα χωτικά, τα αργά, τα αυτό. Είναι ένα γρήγορο, νευρικό παιδί στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Νευρικό, καταλαβαίνουμε τι είναι. Ναι, ναι. Δεν εννοώ νευρικό σαν αφορά τη συμπεριφορά. Έχει νεύρο στο παιχνίδι. Νευρώδες. Ναι. Έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, έχει πάρα πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση, πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, δεν φοβάται. Ναι. Είναι ένα δεκάρι, όχι δεν θα πω ότι μοιάζει, αλλά προσπαθώ να μεταφέρω μια εικόνα περισσότερο Πέλκας και πολύ λιγότερο Ελκαντουρί, για να συνονοηθούμε. Ναι. Με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, με καλά στημένα, με δυνατότητα να παίζει και περιφερειακά, δηλαδή και πάει και δεξιά, πάει και αριστερά, δεν είναι καθυλωμένο σε μια θέση πίσω από τον center for. Να πω, στην Βαλμπουενά, για να συνονοηθώ. Πάλι ξανά στυλ, έτσι. Μην λέμε τώρα, ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Αλλά τέτοιου είδους δεκάρι, όχι δεκάρι από αυτά τα παραδοσιακά, τα κλασικά που βλέπουν γήπεδο που αλλάζουν παιχνίδι, που είναι αρχοντικοί αλλά είναι αρκετά αργοί κτλ. Ναι. Είναι πολύ πιο νευρώδης. Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο να σχολιάσουμε, κάτι που υπέπεσε στην αντίληψή σου, κάτι σοβαρό από Αθήνα κτλ.
πιστεύεις κάτι σημαντικό ή από τον διεθνή χώρο? Όχι, στην ΑΕΚ υπήρχε μια περίπτωση στόπερ η οποία πήγε και αυτή πίσω και τώρα έχουν σοβαρό προβληματισμό. Θα ξεκινήσουν προετοιμασία χωρίς κανένα από τα δύο βασικά στόπερ. Στον Παναθηναϊκό ήταν καλή εικόνα της ομάδας στο φιλικό με τη Watford. Έγινε και η μεταγραφή σημαντική, μία από τις δύο σημαντικές, αυτές που καίνε γιατί έχουν δημιουργήσει μεγάλο έλλειμμα στο ρόστερ και κεντρικό αμυντικό που έχει να καλύψει το κενό του Βέλεθ, ο Μάντιουσον. Ναι. Λείπει ο παίκτης που θα να καλύψει το κενό του Γκατσίνοβιτς που πήγε στην ΑΕΚ. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες ανάγκες για το τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα 5-6 μεταγραφές. Το σεντερφόρ θα πάρει και δύο εκτρέμ θα πάρει και κεντρικό σκάφ θα πάρει δύο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά αυτή η θέση τώρα μετά το στόπερ είναι το παίκτη που θα παίξει στο 10. Γιατί δεν υπάρχει καν τέτοιο στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια, για το ρεπορτάζ, για το σχόλιο. Θα σε ακούσουμε και αύριο πρώτα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.